Το κλειδί της ανάπτυξης του 2015 είναι οι ιδιωτικές επενδύσεις. Περιμένουμε αντιστροφή της αρνητικής τάσης των τελευταίων ετών και ισχυρή ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων της τάξης του 11,7% και των εξαγωγών κατά 5,2%. Και η βασικότερη προϋπόθεση για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων είναι η σταθερότητα. Όσο μια χώρα μειώνει την οικονομική και πολιτική αβεβαιότητα, τον αποκαλούμενο σε εισαγωγικά συστημικό κίνδυνο, τόσο οι επιχειρηματίες είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν το επιχειρηματικό ρίσκο μιας επένδυσης. Όλα δείχνουν ότι αν η σταθερότητα παραμείνει, παρακαλώ, αν δεν εξοκύλουμε από τη θετική πορεία που τα τελευταία τρίμηνα έχει ήδη χαρακτεί, θα προσελκύσουμε και σημαντικές άμεσες ξένες επενδύσεις. Ας μην ξεχνάμε ότι ήδη οι άμεσες ξένες επενδύσεις έχουν προσεγγίσει και ξεπεράσει τα προ-κρίσης επίπεδα. Σημαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία κατέχει και η προσπάθεια για ενίσχυση της ρευστότητας στην οικονομία. Μετά και την επιτυχή ολοκλήρωση των stress test των τραπεζών, έχουν ήδη ξεκινήσει τα πρώτα βήματα από το συγκεκριμένο κλάδο για την επανέναρξη της χρηματοδότησης της οικονομίας. Είναι ώρα και για τις υγιείς επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που δημιουργούνται για να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις και να επεκτείνουν τον κύκλο των εργασιών τους. Δεν στηρίζουμε όμως την ανάκαμψη της ρευστότητας μόνο στην τραπεζική χρηματοδότηση. Υλοποιούμε πλέον έμπρος το βαρός και το ΕΣΠΑ. Επίσης, ανταποκριθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία του κυρίου Γιούνκερ για πρόσθετες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην πραγματική οικονομία την επόμενη τριετία. Καταθέσαμε προτάσεις στην ομάδα δράσης για επενδυτικά έργα στη χώρα μας στους τομείς προτεραιότητας όπως η ψηφιακή οικονομία, η ενέργεια, οι μεταφορές, οι κοινωνικές υποδομές και το περιβάλλον. Θα χρησιμοποιήσουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία που παρέχονται και με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη στήριξη των εξαγωγών. Θα συνεχίσουμε και την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μάλιστα, αναμένουμε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία θα επιταχυνθεί τους επόμενους μήνες. Το 2015 η αναπτυξιακή δυναμική αλλά και η δημοσιονομική επίδοση της χώρας θα ωφεληθούν σημαντικά από την εκτέλεση του προγράμματος αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου. Μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου του 2015 αναμένεται να ολοκληρωθούν 7 ακόμα μεγάλοι διαγωνισμοί. Ενδεικτικά αναφέρω την εξαιρετικά επιτυχή ολοκλήρωση του διαγωνισμού παραχώρησης περιφερειακών αεροδρομίων. Το εφάπαξ τίμημα ανήρθε στα 1, δισεκατομμύρια ευρώ και το ετήσιμο εγγυημένο μίσθωμα ανήρθε στα 23 εκατομμύρια ευρώ, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία στην αγορά. Οι επενδύσεις που αναμένεται να υλοποιηθούν από τον ανάδοχο για τα 4 πρώτα χρόνια της συγκεκριμένης επένδυσης ανέρχονται σε 330 εκατομμύρια. Και αυτά σε σύνολο αναμενόμενων επενδύσεων περίπου 1,4 δις για το σύνολο της περίοδου παραχώρησης. Μέσα από την εκτέλεση αυτής της σύμβασης παραχώρησης θα αναβαθμίσουμε τις πύλες εισόδου των εκατομμυρίων τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα. Αυτό εδραιώνει την επίτευξη των στόχων των αποκρατικοποιήσεων, αφού με την ολοκλήρωση της συναλλαγής που αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2015, τα συνολικά έσοδα αποκρατικοποιήσεων θα έχουν ήδη υπερβεί τα 6,7 δισεκατομμύρια. Γενικότερα όμως, δεν πρέπει να εστιάσουμε μόνο στα έσοδα του προγράμματος. Κάθε μία από αυτές τις διαδικασίες αξιοποίησης των έως τώρα αδρανών ή και ζημιογόνων περιουσιακών στοιχείων μπορούν να προσελκύσουν ιδιωτικά κεφάλαια και θα συμβάλλουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην αναβάθμιση της χώρας μας στο παγκόσμιο οικονομικό χάρτη. Παράλληλα,
καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας. Πριν λίγες μέρες προχωρήσαμε στην έναρξη λειτουργίας της πρότυπης διεύθυνσης δημόσιας περιουσίας. Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε τη δυνατότητα στον πολίτη να έχει πρόσβαση σε εφαρμογές που αφορούν την ακίνητη περιουσία όλου του δημόσιου τομέα, τις κοινοφελείς περιουσίες, τον αιγιαλό που χαράσεται για πρώτη φορά σε ολόκληρη την ακτογραμμή της χώρας μας, τις στεγάσεις των δημόσιων υπηρεσιών με όλα τα στοιχεία μισθώσεων και δαπανών. Η επιστροφή της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης θα έχει και άμεση θετική δημοσιονομική επίπτωση. Η Ελλάδα το 2015 για πρώτη φορά στη μεταπολιτική περίοδο θα πετύχει ισοσκελισμένο ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης. Με απλά λόγια, για πρώτη φορά τα δημόσια έσοδα αρκούν για να καλύψουμε όλες τις δημόσιες δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων και των τόκων του δημοσίου χρέους. Αυτό δεν σημαίνει ότι η χώρα θα πάψει να δανείζεται. Θα δανείζεται, αλλά για να αποπληρώσει στη λήξη τους τα προηγούμενα δανεικά. Το σύνολο του χρέους δεν θα αυξάνεται όσο οι προϋπολογισμοί παραμένουν ισοσκελισμένοι. Η επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης συνδέεται και με την πρόβλεψη για αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 1,4 δις το 2015. Αυτό θα γίνει χωρίς την καταφυγή σε πρόσθετες πέραν των ήδη ψηφισμένων φορολογικές επιβαρύνσεις των πολιτών. Η αύξηση των εσόδων του δημοσίου προφανώς και προέρχεται από την προβλεπόμενη μεγέθυνση της οικονομίας, μεγαλώνει δηλαδή η πίτα, άρα μεγαλώνουν και τα έσοδα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο προϋπολογισμός του 2015 είναι μια εικόνα της ελληνικής οικονομίας επόμενα χρόνια. Δεν είναι απλά η απαρίθμηση των δημοσιονομικών μεγεθών του επόμενου έτους και οι παραδοχές στις οποίες στηρίζονται οι στόχοι αυτοί. Η ελληνική οικονομία έχει πλέον τη δυνατότητα στα επόμενα έτη να εξασφαλίζει ταυτόχρονα αξιοσημείωτη οικονομική ανάπτυξη με βελτίωση της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας, σταδιακή μείωση της ανεργίας, ελάφρυνση των βαρών που επομίστηκαν οι Έλληνες πολίτες στα χρόνια της κρίσης, ισορροπημένα δημοσιονομικά μεγέθη και μείωση του δημόσιου χρέους, ισορροπημένα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών. Ο προϋπολογισμός του 2015 σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας μεγάλης προσπάθειας που κατέβαλαν οι Έλληνες πολίτες. Οι πολίτες αυτοί πόνεσαν και πονούν. Νιώθουν ακόμα την κρίση στο πετσί τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν ειλικρινείς κουβέντες που δεν εξοραίζουν το παρόν. Δεν θέλουν ακάλυπτες επιταγές, ούτε υποσχέσεις που δεν τεκμηριώνονται από τα πραγματικά στοιχεία. Θέλουν υπεύθυνες πράξεις και πραγματικές τομές που θα αξιοποιήσουν τη δική τους προσπάθεια για να ζήσουν τα παιδιά τους καλύτερα. Μόνο έτσι θα πιστούν, μόνο έτσι θα ξαναδείξουν εμπιστοσύνη και θα στηρίξουν την προσπάθεια που κάνουμε για ένα καλύτερο αύριο. Για να αποκαταστήσουμε τις απώλειες των τελευταίων χρόνων, να φέρουμε θέσεις εργασίας και να χαράξουμε μια νέα πορεία για τη χώρα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η ημέρα συζήτησης και ψήφισης του προϋπολογισμού συμβαίνει να είναι ταυτόχρονα και οι ημέρες των πιο εντατικών διαβουλεύσεων με τους εταίρους μας. Οι διαβουλεύσεις σχετίζονται με το κλείσιμο της τελευταίας αξιολόγησης του μνημονίου. Κατά συνέπεια, οι διαβουλεύσεις είναι περισσότερο περίπλοκες από το παρελθόν. Η διαδικασία περιπλέκεται ακόμα παραπάνω και από το γεγονός ότι το 2015 η Ελλάδα θα μπει σε μια νέα σχέση με τους ευρωπαίους εταίρους μας και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η νέα αυτή
και πιο χαλαρή σχέση απαιτεί σήμερα να προχωρήσουν πολλές νέες γραφειοκρατικές διαδικασίες, εγκρίσεις από τα κοινοβούλια των χωρών κλπ. Θέλω να πιστεύω ότι όλες οι πλευρές έχουμε επίγνωση ότι σε μια διαπραγμάτευση μετά τη θέση και την αντίθεση έπεται η σύνθεση. Και είμαι πεπισμένος ότι αυτή η διαδικασία της τελικής αξιολόγησης σύντομα θα οδηγηθεί σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, σας καλώ όλους να εγκρίνετε σήμερα τον προϋπολογισμό του έτους 2015. Σας ευχαριστώ.